Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Και πριν πάμε ξανά στους καλεσμένους μας, να μεταφερθούμε τηλεφωνικώς στη Γενέβη, όπου βρίσκεται ο συνάδελφος Τάσος Παπαδόπουλος. Καλησπέρα. Τάσο. Καλησπέρα σας από τη Γενέβη. Και με Skype, έχουμε και εικόνα. Τι είναι η Κύπρος εκεί, Τάσο? Οι συνομιλίες συνεχίζονται για τρίτη μέρα. Αύριο έχουμε την διάσκεψη, όπως ξέρουμε, των 5. Αλλά το θέμα είναι ότι σήμερα δόθηκαν οι χάρτες. Για πρώτη φορά η τουρκοκυπριακή πλευρά έδωσε χάρτες. Αλλά δεν φαίνεται να ικανοποίησαν τον κύριο Αναστασιάδη. Σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο τουρκοκυπριακός χάρτης δεν περιλαμβάνει προς επιστροφή την περιοχή της Μόρφου. Κάτι που προέβλεπε, όπως ξέρετε, στο παρελθόν ο χάρτης που είχε κατατεθεί στην περίοδο του σχεδίου Ανάν. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι συζητείται εδώ ότι μένουν πολλές εκκρεμότητες, ιδιαίτερα στο περιουσιακό και στη διακυβέρνηση. Η πλευρά Αναστασιάδη δεν έχει αποδεχτεί την εκπεριτροπή Προεδρία, για την οποία πιέζει η τουρκοκυπριακή πλευρά. Πριν από λίγο έφτασε ο κύριος Κοτζιάς εδώ, ο οποίος θα δει αργά το βράδυ τον κύριο Αναστασιάδη, όταν θα επιστρέψει από το Παλάτι των Εθνών, που είναι η έδρα του ΟΗΕ στην Ευρώπη, εδώ στη Γενέβη, και θα συζητήσουν για την αυριανή διάσκεψη. Έχει φέρει μαζί του 12 συμβούλους. Να πούμε ότι θα έρθει και ο Μπόρις Τζόνσον από την πλευρά του Ηνωμένου Βασιλείου. Και ο κύριος Μπόρις Τζόνσον θα έχει 32, παρακαλώ, συμβούλους. Ενώ ο κύριος Τσαβούσογλου αναμένεται και αυτός εδώ στην Γενέβη, προκειμένου να πάρει μέρος στην αυριανή διάσκεψη. Αύριο έχουμε τη διάσκεψη, όπως σας είπα, που θα αρχίσει το πρωί με μια πρώτη συνάντηση και πρώτη επαφή του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ακιντζή με τον κύριο Γκουτιέρες, τον νέο Γενικό Γραμματέα, νωρίς το πρωί. Αργότερα θα υπάρξει η σύγκληση, μετά θα έχουμε ένα γεύμα εργασίας και τέλος η πραγματική διάσκεψη της ουσίας για τα δύο κρίσιμα θέματα, που είναι οι εγγυήσεις και η ασφάλεια, δηλαδή η αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων, αναμένεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα στις 6. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα μείνει ζωντανή η ιστορία τη συζήτηση για τη λύση του Κυπριακού. Υπάρχουν οι διαφορές, όπως σας είπα, στο περιουσιακό και στη διακυβέρνηση. Θα παραπευθούν στη Λευκοσία και όλα δείχνουν ότι θα έχουμε μια νέα Γενέβη, τη Γενέβη νούμερο 2 τον Απρίλιο, όπου βολεύει και τον κύριο Ερντογάν, μια και ο κύριος Ερντογάν θέλει να ξεπεράσει το σκόπελο που λέγεται δημοψήφισμα για την αλλαγή του συντάγματος και έτσι με τη συνεργασία που κάνει με την ακροδεξιά δεν θέλει να κάνει καμία συζήτηση περαιτέρω για το Κυπριακό και θέλει να αφήσει τις συνομιλίες να σέρνονται για τον επόμενο Απρίλιο. Αυτές είναι μέχρι τώρα οι πληροφορίες. Θα έρθει βεβαίως και ο κύριος Γιούγκερ μαζί με την κυρία Μογκερίνη από τη Μάλτα που ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για αυτό το εξάμηνο. Και να πούμε ότι η διαφορά αφορά στους χάρτες τον αριθμό της επιστροφής των προσφύγων. Η ελληνική πλευρά θέλει να επιστρέψουν έως 90.000 και η τουρκοκυπριακή έως 60.000 και βεβαίως η τουρκοκυπριακή είναι στο 29,2 και η ελληνοκυπριακή στο 28,2. Αυτή είναι ως τώρα η εικόνα που έχουμε. Αν έχετε κάτι να με ρωτήσετε επί των συνομιλιών... Αυτό το τριήμερο τελειώνει αυτή η διάσκεψη, η συνάντηση το 2. Επιστρέφει στην Κύπρο ο κ. Αναστασιάδης. Πήρε τίποτε παραπάνω στην τσάντα του ή έχει χάσει κάτι? Εγώ νομίζω ότι πολλά πράγματα είναι ανοιχτά και βλέπω μια διαδικασία που την παρακολουθώ εδώ και δεκαετίες συνεχών υποχωρήσεων από την ελληνοκυπριακή πλευρά και άτεκτη γραμμή της τουρκοκυπριακής πλευράς. Κάτι που δείχνει ότι οι Τούρκοι θέλουν να φέρουν στα μέτρα τους μια λύση η οποία στην ουσία θα έχει μια κυπριακή δημοκρατία διαλελειμμένη, γιατί θα διαλυθεί η κυπριακή δημοκρατία, ένα ομόσπονδο κράτος όπου θα έχουν πρώτο λόγο οι Τούρκοι, γιατί όπως ξέρετε οι Τούρκοι θέλουν μέχρι και στο ΦΥΡ, δηλαδή αυτό που ελέγχει την εναέρια κυκλοφορία, να έχουν χωριστό δικό τους κομμάτι και από εκεί να ελέγχουν τις πτήσεις στο βορρά. Δηλαδή δεν θέλουν να ενώσουν την Κύπρο, θέλουν ένα διαχωρισμό που προσομοιάζει περισσότερο με συνομοσπονδία, αλλά με μια κυπριακή δημοκρατία που όπως ξέρετε θα δώσει πολλά και θα δώσει πρώτα απ' όλα αυτή τη στιγμή το ότι είναι κράτος αναγνωρισμένο από τον ΟΗΕ, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και ταυτόχρονα, όπως ξέρετε, η κυπριακή δημοκρατία είναι κράτος αναγνωρισμένο παντού, ενώ το μόρφωμα του Βορρά είναι μια ιστορία που στηρίζεται στην κατοχή των στρατευμάτων που παρακαλώ είναι 42.000 και το ερώτημα είναι γιατί είναι τόσο πολύ, με την Τουρκία να έχει τόσα πολλά μέτωπα
Και από την άλλη μεριά, όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η Τουρκία θέλει μέσα από αυτή τη λύση να εδραιώσει τη θέση στην Κύπρο και να έχει πρώτο λόγο στο βορρά και καθοριστικό και λόγο και στο νότο. Και βεβαίως η παρουσία του Γιούγκερ σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι είναι πολύ χρήσιμη και κρίσιμη, γιατί δεν μπορεί από ένα σημείο και η Ευρώπη πρέπει να πάρει θέση. Η οποία δεν έχει πάρει θέση όμως όλα αυτά τα χρόνια. Ναι, ακριβώς. Χώρα κάτω μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μιλάει τίποτα για στρατό κατοχής και γης. Ακριβώς. Δεν υπάρχει θέση για αυτά τα δύο κρίσιμα θέματα. Η Ευρώπη κάνει ποιή την Νίσαν γύρω από όλα αυτά, επειδή θέλει να δυσαρεστήσει τον μεγάλο ασθενή, το σύγχρονο που λέγεται Τουρκία, γιατί είναι ένας νέος μεγάλος ασθενής, ο οποίος είναι μια εμπορική δύναμη που θέλουν οι Ευρωπαίοι να έχουν επαφή μαζί της. Μάλιστα, Τάσο, ανέφερες προηγουμένως ότι υπάρχει διάσταση και στο θέμα της εκπεριτροπής Προεδρίας, έτσι. Ακριβώς. Yeah. Είναι πολλά τα θέματα και βγήκε και ένα μια λίστα γύρω από αυτά, τα θέματα της διακυβέρνησης που λέμε, του νέου συντάγματος, που διαφωνούν οι δύο πλευρές και που βεβαίως ένα κρίσιμο θέμα, όπως θα αναφέρω, είναι και η ακτογραμμή. Η τουρκοκυπριακή πλευρά έχει στην κατοχή της τώρα πάνω από το 50% και όπως ξέρετε η ακτογραμμή έχει να κάνει με πολλά πράγματα. Έχει να κάνει με την ΑΟΣ, έχει να κάνει με την υπόθεση που λέγεται εκμετάλλευση παραλίας, γιατί οι παραλίες πια είναι τουριστικοί προορισμοί. Έχει να κάνει με και να έχει το 18-20% να έχει το 50% και με την καινούργια συμφωνία επιδιώκει η κυπριακή πλευρά να έχουν 50-50. Μάλιστα. Είναι πράγματα που δείχνουν ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά έχει κάνει υπέρμετρες υποχωρήσεις και παραχωρήσεις, ενώ η τουρκοκυπριακή επιμένει στις αρχικές της θέσεις. Η Τουρκία από τα κατεχόμενα, Τάσο μου, έχει δώσει κάτι στην ελληνοκυπριακή πλευρά? Η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν έχει δώσει. Έχει δώσει πολλά στην πραγματικότητα. Η τουρκοκυπριακή δεν έχει δώσει, όπως πολύ καλά. Επομένως, γιατί συνεχίσουμε τότε? Το θέμα είναι γιατί επιδιώκει η ελληνοκυπριακή πλευρά να δείχνει μια καλή θέληση για μια λύση. Αλλά συνεχώς όμως... ονομάζουν κατ' όνομα Διζωνική Δικοινοτική Ομοσπονδία. Είναι μια συνομοσπονδία και μια συνομοσπονδία που όλοι γνωρίζουμε δεν θα είναι δίκαιη, αλλά το πρόβλημα είναι ότι δεν θα είναι και λειτουργική. Και γιατί ούτε οικονομικά μπορεί να λειτουργήσει, ούτε από πλευράς διακυβέρνησης. Γιατί στο τέλος η διετή θα είναι κάποιος τρίτος. Γιατί όλες οι λειτουργίες θα είναι μισές-μισές. Τάσο, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, ευχαριστούμε για το ρεπορτάζ. Θα αξιοποιήσουμε και αύριο, εφόσον θα έχουμε εξελίξεις. Να είσαι καλά. Σε μια έρευνα που παρουσιάσαμε την περασμένη Παρασκευή ήταν για τον Αλφα Κύπρο, Μάκη, το 96% των Ελληνοκυπρίων κάτω στην Κύπρο ήταν εναντίον της εκπεριτροπής Προεδρίας. Όπως επίσης ήταν συντριπτικά τα ποσοστά που έλεγαν ότι να μην υπάρξει λύση στην κοινωνία αυτά, έτσι, στο πολιτικό σύστημα, να μην υπάρχει λύση πάνω από 90% δίχως αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και του καθεστώτος των εγγυήσεων. Μπορεί να υπάρξει μια λύση κατά την εκτίμησή σου, Γρηγόρη, που να μην λαμβάνει υπόψη τις θέσεις της κοινωνίας, της ελληνοκυπριακής κοινωνίας? Η νεολαία είναι σε μεγάλο ποσοστό. Εντάξει τώρα, αυτού του τύπου τα θέματα δεν καθορίζονται με βάση τις διαθέσεις κοινής γνώμης ή τις δημοσκοπήσεις. Θα ήταν και επικίνδυνο. Τη ζητούν όμως στο τέλος την άποψή της. Αφορά τους πολίτες. Από την άλλη όμως, επειδή αφορά τους πολίτες, έχουν ένα μεγάλο βάρος. Αλλά λέω ότι οι σχεδιασμοί δεν γίνονται, δεν μπορούν να γίνονται αυτού του τύπου οι διαχειρήσεις μέσω δημοσκοπήσεων. Μόλι ότι είμαι από το χώρο της επικοινωνίας, δεν μπορώ να αποδώσω σε αυτό το εργαλείο τη χάραξη εξωτερικής πολιτικής. Όμως τώρα, στην ουσία τώρα. Μπορείς να μιλάβεις υπόψη σου όμως μια κοινωνία στην οποία θα αφορά αυτή. Όχι. Γιατί δεν την έλαβαν υπόψη με το σχέδιο ΑΝΑ. Όχι. Έφτασε... Λέω ότι σε ό,τι αφορά το να πηγαίνει κανείς να τιματοποιεί τα επιμέρους ερωτήματα και να τα βάζει σε επίπεδο έρευνας. Δηλαδή δεν θα καταλήξει πουθενά με αυτή τη διαδικασία. Το τι θέλει όμως η κοινωνία, προφανώς. Αυτό αποδείχθηκε στο σχέδιο ΑΝΑΝ, όπου τότε, μόνο ότι τα δύο βασικά κόμματα, Ακελ και Δησί, είχαν στηρίξει την εφαρμογή του σχεδίου, ο κόσμος είπε όχι. Και σήμερα δικαιωθήκαμε. Διότι σκεφτείτε τι θα γινόταν τότε. Σήμερα, παρά τις δυσκολίες, παρά τη διαφορά ισχύως μεταξύ Τουρκίας και Κύπρου και του ελληνισμού, για να είμαστε αντικειμενικοί, η Κύπρος είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χάρη στον Τάσο Παπαδόπουλο. Χάρη στον Τάσο Παπαδόπουλο, ο οποίος πραγματικά. Κατηγορήθηκε ότι του γέλασε σήμερα, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά. Κράτησε ζωντανή την Κύπρο. Και σήμερα διαπραγματεύεται όντας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
και διεκδικεί την εφαρμογή του ευρωπαϊκού κεκτημένου. Και διεκδικεί κάτι άλλο. Για να μην τα βάζουμε όλα, δεν είναι άσπρα μαύρα. Σήμερα η Τουρκία διεκδικεί όχι μόνο να έχει ρόλο στην Κύπρο, αλλά από πίσω. Να έχει λόγο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να έχει ρόλο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα πλεονέκτημα του ελληνισμού στο να χτίσει τις συμμαχίες εκείνες που απαιτούνται. Από την άλλη, ο εφησυχασμός ή η λογική, η Κύπρος κοίτα μακριά ή δεν ασχολούμαστε ή άλλα μωρέ τι έγινε, να τα βρούνε, δεν είναι έτσι. Γιατί κάθε επιλογή μας κοστίζει, όπως κόστισε το να λέμε και τι έγινε που είμαστε χρεωμένοι, που έχουμε μεγάλο δημόσιο χρέος παλαιότερα. Δεν μπορεί να αγνοήσουμε ότι η Κύπρος είναι μια αναθεωρητική δύναμη, η οποία μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου διείδε ένα πραγματικό κενό γεωπολιτικό που υπάρχει και θέλει να παίξει αυτό το ρόλο. Είναι ξεκάθαρο, το έχουν πει, το έχει πει ο Νταβούτογλου, το λένε ξεκάθαρα, ακόμα και ένας Τούρκος να μην έχει πει στην Κύπρο, δεν πρόκειται να την αφήσουμε. Είναι ότι είναι η Κούβα για τις ΗΠΑ, το υποκατάστατο της, δεν θα αφήσουμε, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε κλεισμένοι από τον Νότο, από μια ρωμαϊκή διοίκηση και αποκλεισμένοι από το Αιγαίο. Είναι δυσανάλογο, λένε, για την ισχύ μας. Θέλουν να παίξουν ένα τέτοιο ρόλο. Αυτό δεν είναι ούτε θεωρία συνωμοσίας, ούτε μια μαύρη προπαγάνδα. Είναι μια πραγματικότητα. Αν θέλουμε να εθελοτυφλούμε, θα πληρώσουμε το κόστος. Στο διεθνοπολιτικό παιχνίδι δεν υπάρχουν θεατές, υπάρχουν δρόντες, υπάρχουν παίχτες. Αν κανείς πει εντάξει, κάθομαι στην άκρη και παρατηρώ, θα πληρώσει ένα τεράστιο κόστος. Και η πατρίδα μας. Το οικονομικό μπορεί να το διαχειριστεί. Την απώλεια εθνικής ισχύως δεν θα μπορέσει να την διαχειριστεί. Αυτό που το σύστημα ή η γραμμή, η Κύπρος αποφασίζει και η Ελλάδα συμπεράσσεται, για μένα είναι λάθος. Είναι ένας τρόπος να απεκδιόμαστε ευθυνών. Όχι, είναι κυρίαρχος στους πολιτικούς. Δεύτερο καιρό το ακούμε ότι η Κύπρος αποφασίζει. Ό,τι και να πούμε. Είναι άλλο να χαλάσει κανείς μια στρατηγική λειτουργική για να υποστηρίξει, αλλά αν αυτό το χρησιμοποιούμε σαν ένα σύνθημα για να αποδιόμαστε ευθυνών, οι ευθύνες θα μας χτυπήσουν την πόρτα. Ό,τι άλλοι το συντάξουν. Έχουμε λόγο σε όλη την Κύπρο. Δηλαδή παίζουμε το ρόλο της εγκύτριας δύναμης και εμείς. Γιατί είμαστε εγκύτρια δύναμη, είμαστε. Άλλο θέλω να πω. Με την ίδια λογική παίζει ένα τέτοιο ρόλο και η Τουρκία. Στην μα κάνει δεν είναι έτσι. Παίζει. Άνι μόνο δεν είναι. Να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Η λύση που θέλουμε όμως, η λύση που θέλουμε, αν δεν αποφασίσει η Κύπρος, αν εξάρτητο κράτος, την τύχη της, πραγματικά τότε... Έλληνο κομμάτι είναι. Ελληνικό κομμάτι είναι. Προς Θεού. Ναι, κύριε Βουλή. Προς Θεού, δεν είναι. Μην λέμε τέτοια πράγματα. Άρα λοιπόν, μην λέμε διότι τότε ας κάνουμε το δικό του σκόπο ό,τι θέλουν οι Κύπροι. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Άλλη μόνο είναι. Το ένα δεν είναι το άλλο. Δεν είναι όμως και τόσο σφιχτά δεμένα αυτά, έτσι. Είναι ασφαλώς είναι αυτά. Αν έχει που έχει. Είναι ασφαλώς ταυτόσιμη Κύπρο. Τότε και μπορεί να πούν και οι Τουρκοκύπροι και εμείς είμαστε ασφαλώς ενιαίοι με την Τουρκία. Όχι Τουρκοκύπροι, είναι μας ασφαλώς. Δεν ζούσαν μαζί με την. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Ήταν όμως δύο διαφορετικές. Εισβολή έκαμε η Αγία. Εμείς δεν κάναμε εισβολή. Ναι, δεν κάναμε εισβολή, ωραία. Αλλά υπάρχουν δύο. Αλλά αυτό είναι μια βασική όμως αρχή. Αν έχουμε ξεχάσει τι έχει συμβεί στην Κύπρο, ότι εκεί έχουμε να κάνουμε ένα θέμα εισβολής και κατοχής. Αν επειδή περάσαν 30 χρόνια το έχουμε βάλει στην άκρη, γιατί να το πούμε, 40 χρόνια και το βάζουμε στην άκρη και έχουμε ξεχάσει από πού ξεκινάει η αφετηρία και πάμε παρακάτω, δηλαδή έχουμε ξεχάσει αν κάποιος έχει δολοφονήσει κάποιον και πάμε να συζητήσουμε μετά πώς θα γίνει η διανομή μιας περιουσίας. Τότε είναι κάτι εγώ, εγώ το είπα αυτό για να πάω στη σκέψη του κυρίου Γκουτζαμάνη που είπε ότι πρέπει να είναι μια λύση. Γκουτζάνης. Ότι θα πρέπει η λύση που θα βρεθεί να είναι και βιώσιμη. Γιατί ξέρετε, μπορεί σήμερα να μας αρέσει να λέμε αυτό και εκείνο. Εξαρτάται από την άλλη πλευρά. Αν είναι βιώσιμη, βιώσιμη ήταν η Κύπρος. Με την εισβολή. Εξαρτάται και από τις δύο πλευρές. Όχι, δεν λάθος. Τότε όταν πήγε ο Αθήνας. Εξαρτάται τη συμπεριφορά όλων. Εννοείται ότι έχουν ευθύνη και οι Ελληνοκύπροι. Είχαν δημιουργηθεί επεισόδια και πριν το 1974 και με ευθύνη και των Ελληνοκυπρίων. Το ξέρει η ιστορία αυτό. Μα τώρα ειλικρινά. Ειλικρινά, βάζουμε στο ισοζύγιο. Όχι, δεν το βάζουμε στο ισοζύγιο. Την κατοχή. Δηλαδή, γιατί υπάρχει μια άποψη που μάλιστα πολλοί και από το ΣΥΡΙΖΑ, όσοι στηρίζουμε την Κύπρο, μας λένε εθνικιστές. Όχι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Αλλά πέρα αυτού, Κύπρος, ελληνικό κομμάτι. Το ελληνισμό κομμάτι. Σωστά. Που έχει περάσει τόσες περιπέτειες. Που το έχει στηρίξει όλες τις κυβερνήσεις. Και το έχει στηρίξει και εμείς. Και το έχει στηρίξει. Αυτά αδερφά είναι, έτσι. Ορίστε. Έχει την ελληνική σημαία. Σωστά.
Αλλή μόνο λέμε. Και ο Τούρκος που δεν είχε, προσπαθεί να το πάρει όλο. Αυτό είναι πολύ κρίσιμο. Προς Θεού, είναι κρίσιμο αυτό. Όχι, προς Θεού, μην πάμε σε τέτοιους ανθρώπους. Όχι, αλλά μην νομίζουμε ότι μπορούμε να βρούμε μια λύση μόνο έτσι όπως εμείς πιστεύουμε ότι είναι το δίκαιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, δεν μπορεί να υπάρχει στρατός κατοχής. Σύμφωνα από αυτό. Το κυριότερο είναι. Τα στρατεύματα είναι το πρώτο, το εδαφικό είναι το δεύτερο πρόβλημα που θα σταθούν, η διακυβέρνηση είναι το τρίτο. Όχι το κυριότερο. Βλέπετε τον Τούρκο να κάνει πίσω, αν έχει πίσω. Να σα ρωτήσω κάτι. Ναι. Δηλαδή. Δηλαδή ότι πρέπει να αποχωρήσουν τα στρατεύματα. Προσπαθώ να καταλάβω. Ναι. Γιατί με αυτή τη διάθεση. Ότι, εντάξει, κάνανε για αυτή οι Γερινοκύπροι εκεί, κάνανε κάτι. Όχι, δεν τότε. Με την ΙΟΚΑ, με τον Ατάλο. Ασφαλώς υπάρχουν κάποιες ακραίες καταστάσεις. Αυτό λέω. Για να διαφυλάξει λοιπόν τη βιωσιμότητα, να πρέπει να προσέξουν οι πάντες μετά από εδώ και μετά. Όχι, γιατί εξαρτάται από τη λύση που θα δοθεί. Τα γεγονότα δεν μπορούν. Για να είναι λογική. Αν εμείς ως Ελλάδα, αν αποφασίσει. Πάμε και κάνουμε ένα τέτοιο συμψηφισμό ευθυνών. Συγγνώμη, αλλά αυτό είναι ό,τι πιο. Δεν κατάλαβα. Γιατί εγώ έκανα συμψηφισμό ευθυνών τώρα. Είπα, όχι, πρώτο πράγμα που πρέπει να λύσει είναι η αποχώρηση των κατοχικών στρατευμάτων. Το κομμάτι το λειτουργικό. Ένα. Γιατί αφού λέτε για το λειτουργικό κομμάτι, να το λύσουμε. Αυτό το κομμάτι, ποιο το μπλοκάρει. Ποιο θέλει να έχει στρατεύματα κατοχή. Ποιο έχει φέρει 400.000 επίκου για να αλλάξει τη σύνθεση και να λέμε οι δύο κοινότητε και 50-50. Από πού τεκμαίνονται όλα αυτά. Δηλαδή, ποιος είναι αυτός ο οποίος θέτει να αλλάξουμε το διεθνές δίκαιο, να αλλάξουμε το ευρωπαϊκό κεκτημένο, να μην είναι λειτουργικό. Αυτό υπερασπίστηκαν οι Κύπροι και αυτό υπερασπιζόμαστε και εμείς και αυτό λέει και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν μου επιτρέπετε, το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Εδώ δεν υπήρξε, ούτε η Ελλάδα διεκδίκησε κάτι άλλο, ούτε οι Ελληνοκύπροι διεκδίκησαν κάτι άλλο. Και, εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούμε και να αναιρέσουμε ή να το βάζουμε στη διαπραγμάτευση. Το γεγονός ότι υπάρχει ένα ανεξάρτητο κυπριακό κράτος. Οι μόνοι που δεν το αναγνωρίζουν αυτό είναι μόνο οι Τούρκοι. Κανείς άλλος. Σωστά. Μα εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο, ότι εμείς το αμφισβητούμε την ανεξαρτησία. Ίσα-ίσα, αυτό είπα. Το ανεξάρτητο κράτος θα πρέπει η Κύπρος να γίνει ένα νησί ενιαίο ανεξάρτητο κράτος, χωρίς τα στρατεύματα κατοχής, χωρίς εγκύτριες δυνάμεις, να γίνει ένα κράτος όπως είναι τα συνηθισμένα κράτη. Αλλά οι Τούρκοι δεν το θέλουν αυτό. Οι Τούρκοι δεν το θέλουν αυτό. Ναι. Έχουν πει ξεκάθαρα. Ξέρετε, ποια είναι το επόμενο βήμα. Ή θα κάτσει να συζητήσεις τι λέει η άλλη πλευρά και να τα αντιπαρατεθείς ή θα πρέπει να συζητήσει και η Κύπρος το κάνει και η Ελλάδα. Νομίζετε ότι η Τουρκία θα καθίσει να το συζητήσει. Τότε να μείνουμε όπως είναι. 42 χρόνια. Τότε θα μείνουμε όπως είναι. Προσέξτε, λέμε ότι. Είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα καταρχήν. 42 χρόνια η αμόχωση. Τι λέτε, δεν είναι ευρωπαϊκό πρόβλημα. Σε σύντομο διάλειμμα θα ξανάρθω. Ποιο ευρωπαϊκό πρόβλημα. Η Ευρώπη δεν ασχολείται με την κυβέρνηση καθόλου. Πώ θα συνεχίσετε αμέσω μετά το διάλειμμα. Θα λέμε κάτι άλλο. Η Ουκρανία για αυτά. Θα συνεχίσετε αμέσω μετά το διάλειμμα. Σύντομο διάλειμμα, κυρίε και κύριοι.